Αν μπορούσατε να παγώσετε το χρόνο, θα το κάνατε. Είναι ένα θέμα που σηκώνει πραγματικά πολύ συζήτηση. Όμως, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για ένα τομέα που πραγματικά σε πολλές γυναίκες μπορεί ο χρόνος να παγώσει. Και είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για γυναίκες που μπορεί να μην είναι έτοιμες ακόμη να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τον μευτήρα γυναικολόγο, ειδικό στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τον κύριο Μιχάλη Ρώτα. Κύριε Ρώτα, Γεια σα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Γεια σα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα και να δώσουμε λύσει σε όποιε γυναίκε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την υπογονιμότητα ή θέλουν να μεταθέσουν την τεκνοποίηση σε μεταγενέστερο χρόνο. Για αργότερα. Για, αργότερα. πείτε για μας λοιπόν, εφόσον εσείς εξειδικεύεστε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όλο και περισσότερες γυναίκες ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Πράγματι, αυτό είναι γεγονός. η πολυπλοκότητα της σύγχρονη ζωής σε συνδυασμό με τις δυσκολίες της διαπροσωπικής σχέσης αλλά και η οικονομική αβεβαιότητα έχει οδηγήσει αναγκαστικά πολλές γυναίκες να μεταθέσουν την τεκνοποίησή τους σε μεγαλύτερες ηλικίε. Ωστόσο, σε μεγαλύτερες ηλικίε η πιθανότητα τεκνοποίησης είναι δυσκολότερη και δεν είναι πάρα πολλέ φορές εφικτή. Έρχεται λοιπόν η κρυοσυντήρηση των οαρίων να δώσει την ευκαιρία σε αυτές τις γυναίκες ε, να ταινίσουν με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον γιατί αυτό που κατορθώνει είναι να μεταθέσει τη γονιμότητα σε, μεγα... σε... σε μεταγενέστερο χρόνο με επιτυχία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όταν προσπαθούσαμε σε αυτή την ηλικία. Γιατρέ, σε ποιες γυναίκες αφορά? Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η κρυοσυντήρηση οαρίων ε, αφορά πρώτα σε γυναίκες για ιατρικούς λόγους, οι οποίες ε, και από εκεί ξεκίνησε η κρυοσυντήρηση των οαρίων. Που είχαν κάποια ασθένεια. Ναι, είχαν κάποια ασθένεια και θα έπρεπε να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία, χημιοθεραπεία ή ακτινοβολία και η οποία θα μείωνε πάρα πολύ τη γονιμότητά τους. Μετά απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν αυτό που λέμε προώρη εμεινόπαυση ή προώρη ανεπάρκεια και σε, στην ηλικία των 40 ετών δεν θα μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Ε, η τρίτη κατηγορία γυναικών φυσικά στο, στις οποίες απευθύνεται είναι οι γυναίκες οι οποίες ε, για κοινωνικού λόγους είναι το λεγόμενο social freezing για προσωπικούς λόγους, λόγους καριέρας, οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν στην ηλικία των 30 με 35 ετών για όλου αυτού του λόγου και θα ήθελαν να τεκνοποιήσουν αργότερα. Τότε που εσεί θεωρείτε την ιδανική ηλικία, μέχρι τα 35. Η πιο ιδανική ηλικία για να, για να τεκνοποιήσει μια γυναίκα είναι μεταξύ των 25 και 35 ετών από βιολογική άποψη. Βέβαια. Απλώ λέτε ότι ο σύγχρονο τρόπο ζωή πολλέ φορέ ε, γίνεται απαγορευτικό εισαγωγικά ε, για κάποιε γυναίκε, ειδικά το θέμα τη καριέρα. Ε. Παλιότερα ήταν το θέμα τη καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προέκυψε και το, και το οικονομικό θέμα. Ναι. Πολλά ζευγάρια βλέπουν ότι αδυνατούν να τα φέρουν εις πέρας, οπότε μεταθέτουν την τεκνοποίηση ε, σε μεταγενέστερο χρόνο. Ένα τελευταίο, μια τελευταία κατηγορία γυναικών στις οποίες απευθύνεται η κ. Συντήριση ο Αριών, είναι εκείνες οι γυναίκες οι οποίες είναι παντρεμένες, αλλά για ηθικούς ή θρησκευτικού λόγους δεν θα ήθελαν να καταψύξουν έμβρια και προσφεύγουν στην κατάψυξη αριών. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για μια γυναίκα για να προβεί σε αυτή τη διαδικασία, ή από ποια έω ποια ηλικία. Σίγουρα θα πείτε όσο πιο νωρί, τόσο πιο καλά, ε. Ασαφώ. Το σλόγγαν είναι όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Η ιδανική, βέβαια, ηλικία για μια γυναίκα για να κρυοσυντηρήσει οάρια είναι μεταξύ των 30 και 35 ετών. Mm -hmm. Βέβαια, γίνεται και σε νεαρότερε ηλικίε, όπω ανέφερα, για ιατρικού λόγου. Να φανταστείτε μια γυναίκα φτάνει τον το μέγιστο αριθμό αρίων ε, στι οθήκε τη όταν είναι μέσα στην ε, μήτρα τη μητέρα τη, στον πέμπτο μήνα τη εγκυμοσύνη και έχει 7 εκατομμύρια οάρια. Κατά τη γέννησή τη έχει μόνο ένα εκατομμύριο. Στην ηλικία των 15 ετών, όταν ξεκινάει η πρώτη ορυξία, έχει μόνο 300.000. Τι λέτε, καταπληκτικέ πληροφορίε. Και στην ηλικία των 38 ετών έχει μόνο μερικέ χιλιάδε και έχει καταναλώσει σχεδόν το 90% των οαρίων τη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η κρυοσυντήρηση των αρίων να γίνεται νωρίτερα σε ηλικίες ιδανικά μεταξύ 30 και 35. Γιατρέ, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, στην κρυοσυντήρηση ο τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, αυτό είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Ε, όπως σας ανέφερα, η κρυοσυντήρηση των αρίων ξεκίνησε για ιατρικούς λόγους και η πρώτη κρυοσυντήρηση ε, ο αριον έγινε, είναι πολλά χρόνια, είναι σχεδόν από το 1980. Να φανταστείτε, καταψύξαμε πρώτα σπέρμα το 1953, καταψύξαμε το πρώτο έμβριο το 1978 και τα πρώτα οάρια στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτό που άλλαξε πάρα πολύ είναι η τεχνική της κρυοσυντήρησης των οάριων. Παλιότερα με την παλιά μέθοδο, ε, τα ποσοστά απόδοσης ήταν πάρα πολύ μικρά. Από, το, από, από όσα οάρια κρυοσυντηρούσαμε, μόνο ένα 30 με 40% κατά την απόψηξη ήταν δόκιμα προς γονιμοποίηση. Αυτό που άλλαξε είναι η τεχνική της κρυοσυντήρησης που λέγεται flash freezing ή η ε, η ή vitrification στα αγγλικά. Ε, με αυτή την τεχνική από τα 100 άρια που θα συντηρήσουμε, το 90 με 95 το, το 100 των οαρίων κατά την απόψηξη είναι δόκιμα προς γονιμοποίηση. Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί είναι καταπληκτική αυτή η μέθοδος προφανώς. Περα. Αυτό ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1990, η πρώτη ε, κρυοσυντήρηση με αυτή τη μέθοδο, αλλά η Αμερικάνικη Ένωση που Υποβοηθούμενης Αναπαρογής το είχε με την ταμπέλα υπο, υποδιερεύνηση. Η ταμπέλα αυτή άρθηκε το, το 2012, Δύο χρόνια μετά, η Apple και η Facebook πρόσθεσαν στα πακέτα πρόσληψη νεαρών γυ γυναικών και την δωρεά κρυοσυντήρηση οαρίων. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο κύμα για το social freezing, που είπαμε, για την ε, κοινωνική ε, κατάψυξη οαρίων. Αυτό που στη συνέχεια βοήθησε ήταν φυσικά τα ποσοστά επιτυχία και το γεγονό ότι κάποιε διάσημε γυναίκε, όπω η Τζένι Φεράνη, τον Ιμενούνο και όλα αυτά. Διαφήμισαν αυτή τη μέθοδο. Ναι, το επικοινώνησαν yeah. με τον κόσμο, οπότε έπεισαν τι γυναίκε. Yeah. Στην Ελλάδα, αυτό που επίση ε, ε, βοήθησε είναι ότι λόγω των οικονομικών δυσχεριών πολλέ γυναίκε δεν τεκνοποίησαν, ε, δεν μπόρεσαν να τεκνοποιήσουν και έγιναν παράδειγμα στο συγγενικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον και οδήγησαν ε, συγγενείς τους να ε, ο οάρια. Όλα αυτά. Οδήγησαν σε ένα τεράστιο κύμα ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια. Μεγάλο κύμα ζήτηση, πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Ε, θα μα μιλήσετε τώρα λίγο για τη διαδικασία. Ναι, η διαδικασία είναι καταρχήν ακίνδυνη. Mm -hmm. Είναι απλή. Βασικό. Και δεν έχει παρενέργειες, γιατί ακούγονται διάφορα, για τη μετέπειτα ζωή ε, τη γυναίκα. Στην αρχή πρέπει να, να αξιολογήσουμε. Τα οθηκικά αποθέματα, το Varian Reserve, που λέμε. Άρα, έρχεται σε εσά το ιατρικό σα, η γυναίκα. Υποβοηθούμενο αναπαραγωγή και ο ειδικό αυτό κάνει τι εξή εξετάσει. Με ένα απλό διακολυπτικό υπεργράφημα, εξετάζουμε την οθική επάρκεια. Αυτό πώ γίνεται, κοιτάμε τον αριθμό των οαρίων που έχει σε κάθε οθήκη. Και παράλληλα, κάνουμε κάποιου βιοθυμικού δείκτε, όπω είναι η στρατιώλη, η θυλακιοτρόπω ορμόνη και η αντιμιλέριο ορμόνη. Και με αυτό το συνδυασμό των εξετάσεων μπορούμε να δούμε τι δυνατότητες έχει αυτή η γυναίκα να παράξει άρια ε, με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης. Στη συνέχεια, κάνουμε μια ελεγχόμενη οθική διέγερση με ενέσιμα φάρμακα, η οποία είναι ανώδυνη, απλή και ακίνδυνη, και παρακολουθούμε την ορίμανση των οαρίων. Ε, η διαδικασία είναι περίπου 10 ημερών. Και όταν αυτά τα οάρια οριμάσουν, ε, είμαστε έτοιμοι για την οληψία. Η ολυψία επίση γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε νοσοκομιακό περιβάλλον, υπό ελαφριά μέθη, ήπια μέθη και από τον κόλπο, ανέμακτα, ε, βγάζουμε τα οάρια αυτά από τις οθήκες. Ε, μετά τη μέθη η γυναίκα ξυπνάει σε 10, σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο και σε, σε λίγο χρονικό διάστημα, μιας μισή ώρας, είναι έτοιμη να γυρίσει σπίτι της. Άρα είναι μία μέθοδος απλή, ακίνδυνη, και χωρί περαιτέρω συνέπειε. πονάει γιατρέ αυτό. Όχι, δεν πονάει. Όχι, είναι ένα μύθο αυτό που λέμε. Όχι, δεν πονάει όσο περίπου μια περίοδο ίσω και λιγότερο. Ούτε ορμονικέ αλλαγέ έχει η γυναίκα. όχι, καθόλου. Ε, Όπω σα είπα, αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται εδώ και 50 χρόνια γιατί είναι μέρο τη εξωσωματική γονιμοποίησης και έχουν γίνει πολλέ μελέτε πληθυσμιακέ, μακροχρόνιε, οι οποίε έχουν αποδείξει ότι δεν έχει καμία παρενέργεια για τη γυναίκα. Περαιτέρω. Έχουν ημερομηνία λήξη τα κατεψυγμένα οάρια. Με την καινούργια μέθοδο, θεωρητικά δεν υπάρχει ημερομηνία λήξη. Μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν μέχρι και 50 έτη. Τι λέτε, να μα πείτε τον τρόπο με τον οποίο διατηρούνται. Σωστά. Τα οάρια αυτά μετά την ε, οληψία. Με τη μέθοδο, όπω είπαμε, του vitrification, τοποθετούνται σε ειδικέ κυψέλε αζότου, στους μείων 196 βαθμούς Κελσίου, σε πολύ προσεγμένο και επιλεγμένο περιβάλλον, το οποίο, να φανταστείτε, πέρα από το θερμόμετρο που υπάρχει μέσα στην κάθε κυψέλη και ο οποίο είναι συνδεδεμένο σε ειδικού αισθητήρε και μετράει τη θερμοκρασία στους μείων 196, υπάρχουν και βιοθερμικές κάμερες, οι οποίες παρακολουθούν όλες τις κυψέλες του, της τράπεζας, και αν υπάρχει κάποια πτώση στη θερμοκρασία, έστω και ένα βαθμό Κελσίου, αμέσω υπάρχει ειδοποίηση. Είναι πολύ προσεγμένη διαδικασία και πολύ ε, ασφαλή. Πόσα οάρια εσεί θα προτείνατε να κρυοσυντηρηθούν για να έχει 100% επιτυχία ή όσο το δυνατό μεγαλύτερο επιτυχία. Α... Το, ιδανικό, το ιδανικό είναι 10 οάρια. Αλλά όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Αν π.χ. μια γυναίκα κρυοσυντηρήσει ο Άρια στην ηλικία των 25 ετών, μπορούμε να κρυστοτηρήσουμε και 20. Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία τη γυναίκα πάλι. Όπω σα είπα, ιδανικά, η ιδανική ηλικία είναι 30 με 35 έτη. Αν κάποια γυναίκα σε σε ηλικία κάτω από το 30 ετών, θα μπορούσε να κρυστοτηρήσει και 20 ο Άρια. Αν κρυστοτηρήσει, π.χ. μετά την ηλικία των 35 ετών μέχρι τα 39. Συνήθως είναι γύρω στα 10, οπότε με αυτόν τον αριθμό είμαστε ok. Έχει νόημα μια γυναίκα να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία παραπάνω από μία φορέ για να καταψύξει περισσότερα. Συμβαίνει δηλαδή αυτό. Συνήθω δεν χρειάζεται, γιατί αν κρυοσυντηρήσει κάτω από την ηλικία των 35 ετών, έχουμε τον επιθυμητό αριθμό αριών. Αν προσπαθήσει σε μεγαλύτερη ηλικία, ίσω να χρειαστεί και δεύτερη φορά. Ποιο είναι το ποσοστό από την εμπειρία σα μια επιτυχού γονιμοποίηση μετά από την κατάψυξη οαρίων. Με την καινούργια τεχνική, όπω σα ανέφερα, ε, το 95% των οάριων που έχουμε κρυοσυντηρήσει είναι δόκιμα προς γονιμοποίηση. Από αυτά συνήθως, όπως και στα φρέσκα οάρια, γονιμοποιείται το 70%. Οπότε, αν έχουμε κρυοσυντηρημένα 10 οάρια, θα έχουμε στο τέλος της ημέρας 6 έμβρια, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για 2 ή 3 προσπάθειες ε, εμβριομεταφοράς. Γιατρέ, θέλω να μιλήσουμε, αφού σας έχουμε εδώ και εξειδικεύεστε ακριβώς στο θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για ένα θέμα που δεν είναι τόσο ευραίος διαδεδομένο και είναι η κατάπτυξη σπέρματος. Σωστά. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, έχουμε παρατηρήσει, ειδικά μετά τη δεκαετία του 80, ότι η ποιότητα του σπέρματος στους άντρε φθήνει κατά 30%. Και αυτό σε τι οφείλεται. Αυτό οφείλεται όπω έχουν δείξει συγκεκριμένε έρευνε, στη χρήση των πλαστικών μπουγαλιών που σκοπούμε για νερό και αναψυκτικά, γιατί εκεί πέρα περιέχονται yeah. κάποιε ουσίε όπω είναι τα πολυχλωριωμένα διφενήλια, τα οποία ρίχνουν την ποιότητα του σπέρματο κατά 30%. Οπότε έχει μπει στο πλάνο και στο κάδρο και η κρυοσυντήρηση του σπέρματο. Επίση για λόγου κοινωνικού, γιατί κάποιοι άντρε τεχνοποιούν και μετά τα 50. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν ιδανικό κάποιος άντρα να έχει χρησιμοποιήσει το σπέρμα του πριν τη δεκαετία των 40. Και γιατί δεν ακούμε τόσο συχνά για αυτή τη μέθοδο. Δεν ακούμε γιατί οι άντρε σε αντίθεση με τις γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σπέρμα, καινούριο σπέρμα, και μετά την ηλικία των 50, ενώ η γυναίκα δεν μπορεί να παράξει καινούργια οάρια. Ναι, αλλά πόσο υγιές, αν μου επιτραπεί ο όρος. Δεν είναι τόσο υγιές, αλλά ίσως είναι ικανό μέχρι την ηλικία των 50 ετών να τεκνοποιήσουν. Γι' αυτό συζητούμε και τα ΔΕΚΟΜΕ. Αλλά τώρα έχουμε πολλά περιστατικά ανδρών που και στην ηλικία των 55 και των 60, ακόμα και των 65, ε, έρχονται στι κλινικέ μα, στι κλινικέ υποδοχή αναπαραγωγή, με νεαρότερε γυναίκε και επιθυμούν να εκνοποιήσουν. Και εκεί ίσω το σπέρμα του δεν είναι καλό. Οπότε από αυτά τα περιστατικά που έχουμε τα καινούργια, συμβουλεύουμε νεαρότερου άνδρε να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα. Ναι, τώρα θα έρθω στο, στην άγχαρη ερώτηση, αλλά πολλέ γυναίκε ε, σταματούν πριν μπουν στο γραφείο. Του ειδικού ε, στο εμπόδιο που είναι το οικονομικό. Λένε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβή η κρίση της των αριών. Ένα μέσο μέγεθος είναι γύρω στα 2.000 ευρώ. Ε, το οποίο είναι ένα δώρο που μπορεί να κάνει στο, στον εαυτό της. Είναι μια επιλογή που δεν είχε στο παρελθόν και ίσως είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια νεαρή γυναίκα ώστε να διατηρήσει τη μητρότητά τη σε μεγαλύτερη ηλικία. Και να μην έχει άγχο. Και να μην έχει άγχο το άγχο του χρόνου. Έτσι, και να κάνει πραγματικά τα όνειρά τη. Να πάρει σωστέ επιλογέ, ώστε να μην αναγκαστεί να κάνει λανθασμένε επιλογέ υπό την πίεση του χρόνου. Εάν όμω τελικά περισσέψουν κάποια οάρια, δεν τα χρησιμοποιήσει μια γυναίκα όλα τα οάρια, τι γίνεται. Αυτό ε, το νομικό καθεστώ λέει ότι τα, τα, οάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην, στην, Ελλάδα μέχρι και 20 έτη και να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ηλικία των 53-54 ετών. Από εκεί πέρα, αν τα οάρια αυτά δεν χρησιμοποιηθούν, είτε καταστρέφονται, είτε δορίζονται σε άλλε γυναίκε που δεν έχουν δικά του οάρια, είτε ε, μπορούν να δοριστούν στην έρευνα για ερευνητικού σκοπού. Γιατρέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να σα διαφώτισα για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα. Ήσασταν κατατοπιστικό. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και εσά που μα παρακολουθήσατε. Σύντομα θα είμαστε κοντά σα με νέες συνεντεύξεις από το Dr. Anytime.